την εσπέραν της 23ης ο γέρος είχε έλθει από το σχολείο περί χαρίς, διότι από τις αύριον έπαθαν τα μαθήματα. Πριν ξεκρεμάσει τον φύλακα από τις μασχάλες του, ο γέρος πεινασμένος ίνιξε το δουλάπι, άλλο δεν ψωμόν άρτου έβρενε εκεί. Η γραία είχε εξέλθει, ίσως προζήτηση άρτου. Γιατί είχε πατρώνα εκάθητο ζαρωμένη πλησιών της εστίας, αλλιεστία ή το σβεστή. Εσκάλιζε την στάκτην, νομίζουσα εν την παιδική αφελία της ή το μόλις τετραετές των πτωχών κοράσεων, ότι η εστία είχε πάντοτε την ιδιότητα να θερμαίνει και ας μη γκέει. Αλλη στάκτη ή το υγρά, σταλαγμή ύδατος εκχιώνος τακίσης, ίσως διαρτήνος λαφρέας και παροδικής ακτίνας σιλίου είχον ρεύσει δια της καπνοδόχου. Ο γέρος, όρθις ήταν επταετής μόλις, έτοιμος να κλάψει, διότι δεν έβρισκε ψυχίον την προσκορεσμόν της πείνας του, ίνιξε το μόνον παράθυρον, έχων τριών σπιθαμών μήκος, ο οικίσκος όλος χθαμαλός, εμιφάτνοτος, με είδος σοφά, είχε ύψος δύο ίσως οργιών, από του εδάφους μέχρι της οροφής. Ο γέρος ανεβίβασε καμνίον τι, επί του λιθίνου ερίσματος του παραθύρου, ανέβη επί τους καμνίου, εστηρίχθη δια της αριστεράς επί του παραθυροφύλου, ανοιχτού, εστηλώθη με τα τόλμης προς την οροφή, ανέθινε την δεξιάν και απέσπασεν εν κρίσταλον εκ των κοσμούντων τους θαλαμούς της στέγης. Ήρχισε να το εκμυζά βραδαίος και ιδονικός και έδιδε και στην πατρόνα να φάει. Επίνον τα κακόμοιρα. Η γραία χτίτσα επανήλθε με το λίγο φέρουσα πράγματι τυλιγμένον εις τον κόλπο της. Ο γέρος, όσοις εγνώριζεν εκ της παιδικής του πείρας ότι ποτέ ανεφετίας δεν εφούσκονταν η κόλπη της μάμης του, αναπηδήσας έτρεξεν εις το στήθος της, ανέβαλε την χείρεν και αφήκε κραυγήν χαράς. Τεμάχιον άρτου είχε οικονομήσει και την εσπέραν εκείνη η καλή και δυο λίγον αυστηρά μαμή. Τι είδεν αντί ποιον ευσεδελισμόν και δια πόσων εκλυπαρίσεων. Και τι δεν ήθελεν υποστεί, προς ποιες θυσίες ήδηταν το οπισθοδρομήσει για την αγάπη των δύο του των παιδιών, το οποίο έσαν δεις παιδιά δι' αυτήν, καθώς έγιναν τέκνα του τέκνα το τέκνο της. Εν τούτης, δεν ήθελε να δεικνύει αυτής μεγάλην δυναμίαν και ήμερο μάτι δεν τους έδιδε. Εκάλλει τον άρενα γέρον, διότι είχε το όνομα του αληθούς γέρου της, του Μακαρίτου Μπαρβαμιχαλιού, το οποίο το όνομα της επώνη να ακούσει ή να προφέρει, το ταλέπωρον το θήλι το εκάλλει πατρόνα, θοπευτικός, και ο λίγον σαν αρχοντοξεπεσμένη που ήταν, μη ανεχομένη να ακούει το αργυρό, το όνομα της κόρης της, οπερεδόθη ως κληρονομία εις το ορφανόν λεχούς θανούσης εκείνης. Πλην του υποκορισμού τούτου ουδενίαν άλλην επιδεικτική τρυφερότητα απένιμεν εις τα δύο πτωχά πλάσματα, αλλά μάλλον πρακτική αγάπη για προστασία. Η ταλέπορος γραία έστρωσε δια τα δύο ορφανά ή να κοιμηθώσει, ανεκλήθηκε αυτή πλησίοντον, της είπε να φυσήσουν υποκάτω των σκεπασμάτων των διαζεσταθούν. Της υποσχέθη ψευδομένη, αλελπίζουσα να επαληθεύσει ότι αύριον ο Χριστός θα φέρει ξύλα και ψωμί. Και ψωμί και μια χύτρα κοχλάζουσαν επί του πυρός και έμεινε άϊπνος πέραν του μεσονυκτίου, αναλογιζομένη την πικρά τύχη της. Το πρωί μετά τη λειτουργία ή το η παραμονή των Χριστουγέννων, ο Παπαδημήτρης ο ενωρίτης της επαρουσιάστη εύνηση στη θύραν του πενιχρού οικίσκου. «Καλώς τα δέχτης», της είπε μηδιών. «Καλώς τα δέχτη αυτή και από ποιον επερίμενε τίποτα». «Έλαβα ένα γράμμα διασέα χτίτσα»,
προσέθηκεν ο γέρον ιερεύς την άσον τυχιών από το ράσον και το σάλι του. Ορίστε δέσποτα, και μακάρι έχω τη φωτιά, εψιθύρισε προς εαυτόν, ή το γλυκό και το ρακί να τον φιλέψω. Ο ιερεύς ανέβη την τετράβαθμο κλίμακα και ελθόν εκάθισε επί του σκαμνίου. Ιερεύνησε βέει στον κόλπον του και εξήδαγε μέγαν φάκελον με πολλάς και ποικίλας φραγίας και γραμματόσημα. «Γράμμα», είπες παπά, επανέλαβε μια χτίτσα, μόλις τότε αρχίσασα να εννοεί τι της έλεγε ο ιερεύς. Ο φάκελος, όν είχε εξαγάγει από τον κόλπο του, εφαίνεται ανοιχτός από το εν μέρος. «Απόψε έφτασε το βαπόρι», επανέλαβε ο εφημέριος, «εμένα μου το έφεραν τώρα, μόλις βγήκα από την εκκλησία». Και, ενθύς την χείραν έσω του φακέλου, εξήγαγε διπλωμένων χαρτίων. «Το γράμμα είναι προς εμέ», προσέρθηκε, «αλλά σε αποβλέπει». «Εμένα, εμένα», επανέλαβε έκπληκτος η γραία. Ο Παπαδημήτρης εξεδίπλωσε το χαρτίον. «Είδεν ο Θεός τον πόνο σου και σου στέλνει μικράν βοήθειαν», είπε ο αγαθός ιερεύς. «Ο γιος σου σου γράφει από την Αμερική». «Απ' την Αμέρικα, ο Γιάννης, ο Γιάννης με θυμήθηκε», ανέφραξε περί χαρής, ποιούσα το σημείο του σταυρού ιδρέα και είτε προσέρθηκε, «δόξα σε ο Θεός». Ο ιερεύς έβαλε τα γυαλιά του και δοκίμασε να αναγνώσει. «Είναι κακογραμμένα και εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω αυτές τις τσίφρες που έβγαλαν τώρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να βγάλω με νόημα». Και ήρχισε με τα δυσκολίας και σκοντάπτον συχνά να αναγνώσκει. «Παπά Δημήτρη, το χέρι σου φιλώ, πρώτον ερωτώ δια το αίσιον» και τα λοιπά και τα λοιπά. «Εγώ λείπω πολλά χρόνια και δεν ξέρω αυτού τι γίνονται, ούτε αν ζουν ή απέθαναν. Είμαι εις μακρινόν μέρος, πολύ βαθιά, εις τον Παναμά, και δεν έχω καμίαν συγκοινωνία με άλλους πατριώτες που ευρίσκονται εις την Αμερική. Προ τριών χρόνων αντάμωσα τον Δίνα και τον Δίνα, αλλά και αυτοί έλειπαν χρόνους πολλούς και δεν ήξεραν τι γίνεται στο σπίτι μας. Εάν ζει ο πατέρας ή η μητέρα μου, υπέρ τους να με συγχωρήσουν, διότι διακαλώ πάντα πασχίζει ο άνθρωπος και εις κακό πολλές φορές βγαίνει. Εγώ αρρώστησα 2 φορές από κακές ασθένειες του τόπου εδώ και έκαμα πολύ καιρό εις τα σπιτάλια. Τα ό,τι είχα και δεν είχα επήγαν εις την ασθένεια και μόλις εγλίτωσα τη ζωή μου. Είχα υπανδρευθεί προ 10 χρόνων κατά τη συνήθεια του τόπου εδώ, αλλά τώρα είμαι απόχειρος και άλλο καλύτερο δεν ζητώ παρά το να πιάσω ολίγα χρήματα να έλθω εις την πατρίδα, αν προφθάσω τους γονείς μου να με ευλογήσουν και να μην έχουν παράπονον εις εμέ, διότι έτσι θέλει ο Θεός και δεν μπορούμε εμείς να πάμε κόντρα, και να μην βαρυγκωμούν, διότι αν δεν είναι θέλημα Θεού δεν μπορεί άνθρωπος να προκόψει. Σου στέλνω εδώ, Εσωκλήστος, ένα συνάλλαγμα επωνόματι σου, να υπογράψεις η αγιοσύνη σου και να φροντίσουν να το εξαργυρώσουν ο πατέρας ή η μητέρα, εάν ζουν. Και αν ομιγέννητο είναι αποθαμένη, να το εξαργυρώσεις η αγιοσύνη σου, να δώσεις εις κανέναν αδελφόν μου, εάν είναι αυτού, ή εις κανέναν νύψη μου και εις άλλα πτωχά. Και να κρατήσεις και η αγιοσύνη σου, εάν οι γονείς μου είναι αποθαμένοι, εν μέρος του ποσού αυτού δια τα 40 λίτουργα. Πολλά έλεγε η επιστολή αυτή και εν σπουδαίων παρέλειπε. Δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων, διόσα ήτο συναλλαγματική. Ο Παπαδημήτρης, παρατηρήσας το πράγμα,
εξέφερε την εικασία ότι ο γράψας στην επιστολή λησμονήσας, νομίζω ότι είχε νωρίσει το ποσό των χρημάτων παραπάνω, ενόμισε περιττό να το επαναλάβει παρά κάποιον. Διό και έλεγε του ποσού αυτού. Εν τούτης άφατος ήταν η χαρά της αχτίτσας, λαβούσης με τα τόσα έτη ειδήσεις περί του ιού της. Ως υποτέφραν κοιμόμενος από τόσων ετών, ως πινθήρ της μητρικής στοργής, ανέθαρον εκ των σπλάχνων εις το πρόσωπό της και η γεροντική, ρυκνή και ερητιδωμένη όψης της υγραίστη με ακτίν ανεότητος και καλονής. Τα δύο παιδιά, αν δεν εννοούν περί τίνος επρόκειτο, ειδώντα τη χαρά της μάμης, τον ήρθαν να χοροπηδώσουν.